Καλησπέρα. Ξέρω να ακούγομαι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Μάρος Λεωνάρδη, ο κύριος Μη, και του βιβλίου του κυρίου Δημήτρη Τσουκλητή, «Η ψυχίατρος με την έκτη αίσθηση», των εκδόσεων Αρμός. Κυρία Λεωνάρδου, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας, στην τηλεόραση, στα έντυπα, στο ραδιόφωνο. Είναι και συγγραφέας σε 7 μυθιστορημάτων. Ο κύριος Τσουκνητής είναι υπνοθεραπευτής και συγγραφέας. Οπότε θα κάνουμε το εξής για αρχή. Θα μιλήσει ο ένας για το βιβλίο του άλλου. Θα διαβάσουμε για κάποια αποσπάσματα. Και στη συνέχεια ο λόγος εσάς για να κάνετε ερωτήσεις, για να κάνουμε μια συζήτηση εδώ όλοι μαζί όπως είμαστε. Οπότε όποιος θέλει από τους δύο να ξεκινήσει. Εντάξει, θα ξεκινήσω εγώ ως γυρεότερη, λοιπόν. αρχικά τα δύο βιβλία μοιάζει να μην έχουν τόσο μεγάλη σχέση. Το ένα είναι μια ψυχίατρος, το άλλο είναι ο κόσμος της τηλεόρασης. Αναρωτιέται κανείς γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι κάνουν μαζί παρουσίαση. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω γιατί κάνουν μαζί παρουσίαση, αλλά αυτός που το σκέφτηκε, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, τα βιβλία αυτά τα δύο έχουν ένα πολύ μεγάλο κοινό, έτσι. Είναι όλοι του ψυχιατρίου εκεί μέσα, εντάξει. Γιατί οι άνθρωποι της τηλεόρασης, έτσι, τι άλλο, χαρακτηριστική εκπρόσωπη τροφίμου ψυχιατρίου, εντάξει, εδώ είναι πιο επαγγελματίες, εντάξει, πιο... Απλά και η ψυχίατρος εδώ, η κυρία Νεφέλη Στάι, που έχει τηλεοπτικό όνομα, αλλά καμία σχέση, έτσι, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι από θεραπεύτρια κλειστή. Εντάξει, μεγάλη χαρά που ήρθατε σε αυτή τον υπέροχο εδώ χώρο και αυτή την υπέροχη έκθεση. Δεν ξέρω τι να κάνω ερώτηση, να πω κάτι για την ψυχίατρο με την έκτη αίσθηση. Θέλετε να πείτε κάτι πρώτα και στη συνέχεια λοιπόν, να πάμε σε ερωτήσεις. Θέλω να πω ότι εμένα αυτό το βιβλίο του Δημήτρη Τσουκνητή, τον οποίο με μεγάλη χαρά γνωρίζω με αφορμή το βιβλίο πρώτη φορά, με εντυπωσίασε και ταυτόχρονα με σόκαρε. Γιατί δεν θα ήθελα με τίποτα να βρεθώ στο γραφείο της συγκεκριμένης ψυχιάτρου. Όχι γιατί έχει την έκτη αίσθηση, που είναι ένα άλλο χάρισμα, έτσι, που μπαίνει πιο βαθιά στον ψυχισμό. Ευγενικά το λέμε ενσυναίσθηση, αλλά αυτό είναι μάλλον πάει πιο βαθιά. Είναι και υποβολή, δηλαδή μπαίνει στον ψυχισμό του ασθενούς της και τον καθοδηγεί να κάνει πράγματα που μπορεί να μην είναι και τόσο καλά. Εδώ μιλάμε για έγκλημα. Το βιβλίο είναι αστυνομικό κατά κύριο λόγο και αφορά ένα έγκλημα. Δεν θα σας πούμε ποιος είναι ο ένοχος, θα το βρείτε στο τέλος γιατί είναι ανατροπή και είναι πολύ εντυπωσιακή ανατροπή. Με τρόμαξε λοιπόν, γιατί λέω φαντάσου να είσαι ασθενής και να βρεθείς στο γραφείο μιας τέτοιας θεραπεύτριας, ψυχιάτρου. Εντάξει, υποτίθεται περνάνε εκπαίδευση, υπάρχουν διάφορα, αλλά και να σου συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι, δεν θα ήθελες. Επίσης διαχειρίζεται ένα φοβερό θέμα που είναι η σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου. Εντάξει, αυτό θα το αποκαλύψω. Η οποία γίνεται ερωτική. Έτσι. Υποτίθεται το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις όταν γίνεσαι θεραπευτής είναι ότι αν νιώσεις ερωτικά συναισθήματα απέναντι σε αυτόν που έρχεται, πρέπει να τον παραπέμψεις, δεν συνεχίζεις. Και εδώ όχι απλά το συνεχίσανε, εδώ μιλάμε εξωσυζυγικές σχέσεις, Σόδομα και Γόμορα και ιστορίες για γρίους, έτσι. Συν ότι ο άντρας της είναι διευθυντής στην ασφάλεια, γενικός αστυνομικός. Συν το έγκλημα που γίνεται μετά, μπλέκουν εκεί η ψυχίατρος, η οποία γίνεται και λίγο εγκληματίας. Η σκηνή εκεί στο ψυχιατρίο με την ομηρία, έχει όλα αυτά τα έχει μέσα το βιβλίο Δημήτρη. Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι βλέπεις κινηματογραφική ταινία, έτσι. Και ενώ είναι όλα λίγο σουρεάλ, αν το καλοσκεφτείς θα μπορούσαν να συμβούν ακριβώς έτσι. Ειδικά στην εποχή που ζούμε, που έχουμε χάσει το μέσο όρο και την κοινή λογική, το μέσο νου και την κοινή λογική, και πράγματα που δεν φανταζόμασταν ότι θα συνέβαιναν πριν χρόνια, συμβαίνουν και θεωρούνται και πάρα πολύ normal, έτσι. Διαβάζοντας το βιβλίο, που έτυχε να το διαβάζω αυτές τις μέρες, καταλήγει σε αυτό, ότι μοιάζει με ένα σουρεάλ μυθιστόρημα, το οποίο όμως θα μπορούσε να είναι πέρα για πέρα αληθινό.
Και αυτό είναι άλλο ένα κοινό στοιχείο με το δικό μου βιβλίο. Γιατί ενώ δεν είναι αληθινή ιστορία, θα σας θυμίσει όταν θα το διαβάσετε πολλές αληθινές ιστορίες που έχετε ακούσει, αλλά καμία δεν είναι γραμμένη όπως είναι η αληθινή ιστορία. Γίνεται και εκεί ένα σουρεάλ παραμύθι που λες είναι ο κόσμος της τηλεόρασης και μετά λες μπα, δεν μπορεί να είναι τόσο. Τα έχει σκεφτεί, τα έχει φανταστεί η συγγραφέας. Ναι, πολλά τα έχω όντως φανταστεί, αλλά πολλά θα μπορούσαν να είναι και ακριβώς έτσι όπως περιγράφονται. Αλλά αυτό, γι' αυτό το ονομάζουμε και μυθιστόρημα. δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχω γράψει εδώ μια λίστα με πράγματα. Έχει και πολλή τηλεόραση και πολλούς δημοσιογράφους μέσα εδώ από το βιβλίο. Έχει και ρεπόρτερ, αυτό το κυνήγι της αποκλειστικότητας που θαμπώνει τους δημοσιογράφους. Ξέρω ότι σας φαίνεται ίσως λίγο υπερβολικό όταν το λέμε, αλλά πιστέψτε με, αυτό μπορώ να το πω και το έχω αποτυπώσει με άλλο τρόπο στο δικό μου βιβλίο. Είναι όλοι τους τρελοί εκεί μέσα. Δηλαδή μπροστά στο να έχω το αποκλειστικό, σκοτώνεις και τη μάνα σου, έτσι. Και μεταφορικά, αληθινά, δεν ξέρω, ξέρω κάποιους που μπορεί να την έχουν σκοτώσει κιόλας, έτσι. Δηλαδή, είναι κάτι τρομερό αυτό το κυνήγι της πρωτιάς της είδησης. Εγώ που ήμουν στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, ήταν απίστευτος ο ανταγωνισμός. Παίζαμε με τα δευτερόλεπτα. Δηλαδή το πλάνο το αποκλειστικό, μην τυχόν ποιος θα βγει πρώτος, ο Αντένα, το Μέγκα, ήταν κάτι ασύλληπτο, το οποίο αγγίζει τα όρια της παράνοιας και του παραλογισμού, γιατί τελικά ποιος χαίστηκε, δηλαδή τι σε νοιάζει ποιος βγήκε πρώτος, έτσι. Τότε όμως μετρούσε, γιατί ήταν πολλά τα λεφτά. Μετρούσε στην τηλεθέαση, μετρούσε στις διαφημίσεις, μετρούσε. Μετέφθανε τα μνημόνια, κοπήκαν τα λεφτά, εντάξει. Και αυτά ξεπεράστηκαν, ήρθαν άλλα κακά. Τι άλλο να πω. Εντάξει, το βιβλίο έχει πάρα πολύ δυνατά μέσα την ιστορία ενός γάμου, έτσι, ο οποίος τελικά έχει αγάπη. Έτσι, εκεί που λες ότι, ναι, αλλά εδώ είναι το θέμα ότι οι πολυετής γάμοι που νομίζεις ότι σκοτώνονται, σφάζονται κτλ. Είναι και αυτό μια μορφή αγάπης, γιατί γι' αυτό κρατάνε τόσα χρόνια, έτσι. Αλλιώς δεν θα κρατούσα. Να, η συνήθεια, η εξάρτηση, όλα αυτά, αλλά ο συγκεκριμένος γάμος που είναι εδώ έχει αρκετή αγάπη, αλλά έχει και εξωσυζυγική σχέση. Έχει και ζήλια, δεν πάω παρακάτω, έτσι. Γιατί ακριβώς λόγω αυτής της ζήλιας είναι που γίνονται όσα γίνονται, που δεν περιμένεις ότι θα γίνουμε. Πάντως, αυτό που σίγουρα έχει αυτό το βιβλίο του Δημήτρη είναι, που το έχει και το δικό μου, και είναι ένα κοινό τους επίσης, είναι η σκοτεινή πλευρά πίσω από τη λάμψη, έτσι. Και τη λάμψη, γιατί και εδώ είναι διάσημη ψυχίατρος, αρχηγός της αστυνομίας, ένα έγκλημα που παίρνει διαστάσεις, έτσι, μπαίνει στην επικαιρότητα πολύ δυνατά. Και το κοινό επίσης των ηρώων, και από εκεί ξεκίνησα και εκεί το κλείνω, είναι ότι μπορεί να γίνουν οι πρωταγωνιστές και των δύο βιβλίων αδίστακτοι. Και είναι μη βρεθεί στο δρόμο τους, έτσι. Και αυτό, εντάξει, είναι μια πραγματικότητα. Δημοσιογράφοι, ψυχίατροι, ψυχαναλυτές, όλα τα έχουμε. Ναι. Αυτά, δεν θα πω κάτι άλλο. Θα προκύψει ό,τι άλλο προκύψει βέβαια στην πορεία της συζήτησης, αλλά ναι. Εγώ ευχαριστώ. Οπότε λόγος τώρα σε εσάς, κύριε Τσιμπουδή, για το βιβλίο της κυρίας Λεωνάρδου. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τη Μάρο για όσα ανέφερε, τιμητικά, γιατί το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ήταν αν η Νεφέλιστα είναι πραγματικό πρόσωπο. Μου λέει, με πλησίασε λίγο και μου λέει, είναι πραγματική αυτή. Και της είπα όχι, γιατί ευτυχώς δεν είναι πραγματική. Την ευχαριστώ πολύ για όσα είπε. Εγώ τώρα να μιλήσω για το βιβλίο της Μάρος. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο ένιωσα αρχικά ότι το μοιράστηκα τώρα με τη Μάρο και μου το επιβεβαίωσε με κάποιο τρόπο ότι το έγραψαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι καταρχάς. Μου επιβεβαίωσε, μου είπε ότι το έχει γράψει όντως δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Ποιοι? Η Μάρο του 16. Η Μάρο του 16 και η Μάρο του 19, που μάλλον ήταν διαφορετικές προσωπικότητες υπό μία έννοια.
Εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι σε αυτό το βιβλίο έχω κρατήσει και αρκετές σημειώσεις, γιατί μου άρεσαν πολλά σημεία. Πέρα από την ιστορία την κεντρική, που είναι η κλασική ήρωες, δηλαδή είναι ο Δημήτρης Αγαπάκης που είναι ένας συγγραφέας και βλέπουμε τη γυναίκα του, βλέπουμε τη μάνα του, τον πατέρα του κτλ. Που είναι μια κλασική ιστορία που έχει ομό ρεαλισμό μέσα. Δηλαδή έχει καταθλίψεις, έχει κερατώματα, έχει ό,τι μπορεί να έχει μια κανονική ζωή ανθρώπων που τέλος πάντων έχουν μια ευμάρεια στη ζωή τους, οικονομική ευχέρεια. Βέβαια, αυτά συμβαίνουν και σε ανθρώπους που δεν έχουν οικονομική ευχέρεια, τέλος πάντων εδώ το βιβλίο αφορά ανθρώπους που είναι της αστικής τάξης περισσότερο. Πέρα από αυτό το κομμάτι που έχει τον ομορεαλισμό, που έχει την πλοκή του, υπάρχει και το άλλο κομμάτι με τα πέντε εξωτικά, όπου είναι ο Ασημάκης που είναι το χρήμα, η Μάτη που είναι η ματαιοδοξία, η Λούση που είναι η τύχη, η Έμπη που είναι η έμπνευση και ο Τζίτζης που είναι το γονίδιο. Αυτά τα πέντε εξωτικά με εντυπωσίασαν, γιατί μου έβγαλαν ένα διαφορετικό κομμάτι της Μάρος. Με ποια έννοια? Ήταν το κομμάτι του παραμυθιού αυτό. Δηλαδή είχε αυτή τη γλύκα που έχει ο παραμυθάς όταν γράφει ένα παραμύθι, που έχει μέσα αρκετή γλυκιά φαντασία, έχει... και από εκεί γεννήθηκαν και ερωτήματα φιλοσοφικά σε μένα, τα οποία τώρα, εντάξει, μιας και την έχουμε εδώ, την ανακρίνουμε λίγο. Δεν είναι. Σε κάποιο σημείο, λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, δηλαδή, που εμένα, εγώ θα ήθελα να το ξέρω. Σε κάποιο σημείο, μιλάει η Έμπη, που είναι η έμπνευση, το ένα από τα εξωτικά, τα πέντε, και λέει, με λένε Έμπη, ενώ οι άνθρωποι με φωνάζουν έμπνευση και τελικά δεν είμαι παρά ένα εξωτικό, όπως ο Ασημάκης, η Λούση, η κυρία Μάτη και ο μικρούλης Τζίτζης. Και παρακάτω λέει, έμπνευση, χρήμα, τύχη, ματαιοδοξία δεν είναι αυτά που κινούν τα νήματα στις ζωές των ανθρώπων? Ναι, σύμφωνοι, είναι και το γονίδιο, δηλαδή η κληρονομικότητα. Εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί φαίνεται πως αυτά, κάπου, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα, ότι είναι σαν να αυτά τα πέντε στοιχεία, σαν να κινούν τα νήματα στις ζωές μας. Εγώ αυτό ένιωσα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Είμαστε έρμεα τελικά αυτών των πέντε εξωτικών? Της ματαιοδοξίας, του χρήματος, της έμπνευσης, της τύχης. Μας κινούν δηλαδή σαν μαριονέτες, μαριονετίστικα. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι αυτά τα πέντε εξωτικά που τους δίνω ανθρώπινη μορφή και κατεβαίνουν, υποτίθεται, στις ζωές των ανθρώπων και γίνονται φίλοι, γίνονται άνθρωποι που μπορεί να γνωρίσει σε ένα γυμναστήριο, σε ένα σχολείο, σε μια δουλειά, γενικά. Ο Ασημάκης, ας πούμε, είναι ένας μεγάλος τραπεζίτης που δίνει τα λεφτά για να φτιαχτούν τα κανάλια, για να βρεθούν όλοι αυτοί οι μισθοί κτλ. Δεν είναι ακριβώς αν είμαστε έρμεα. Αυτά υπάρχουν γύρω μας, έτσι. Είτε ως άνθρωποι, είτε ως ιδέες, είτε ως εξωτικά, είτε ως... Το θέμα είναι ο κάθε ένας από εμάς τι θα αρπάξει από αυτά για να προχωρήσει. Εγώ τα χρησιμοποίησα για τον κόσμο της τηλεόρασης, γιατί στη τηλεόραση χωρίς χρήμα, ειδικά τη δεκαετία του 90, ήταν αυτό που λέγανε ότι αν δεν έχεις λεφτά, δεν ξεκινάς να κάνεις ένα κανάλι. Ήτανε δύσκολο. Όχι, έτσι ήτανε, γιατί χρειάζονται αντικειμενικά πάρα πολλά χρήματα μόνο για τον εξοπλισμό, έτσι, για τις συνδέσεις, για τους δορυφόρους, για την εικόνα, για όλο αυτό. Μετά βέβαια αυτό επεκτάθηκε στις παχυλές αμοιβές, έτσι, που εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οπότε το χρήμα, η έμπνευση, δηλαδή να έχεις την ιδέα, έτσι. Τότε το να γίνει ιδιωτική τηλεόραση ήταν μια ιδέα, ήταν μια επανάσταση, ήταν μια πρωτοπορία, έτσι. Βέβαια να ξέρεις και πώς θα το κάνεις, αλλά να έχεις τύχη για όλους εμάς που βρεθήκαμε εκεί. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που θα θέλουν επίσης να βρεθούν εκεί και δεν τους έτυχε, έτσι. Εγώ δεν θα σας πω τώρα λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να σας πω ότι κατά τύχη βρέθηκα στην έναρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης. Οπότε όλα αυτά δεν είμαστε ακριβώς έρμεα, απλά είναι πώς θα λειτουργήσουν και πώς θα αξιοποιηθούν για τον καθένα που θα πορευτεί. Στην τηλεόραση όμως είναι απαραίτητα και τα πέντε. Τουλάχιστον τότε ήταν απαραίτητα και τα πέντε. Χωρίς χρήμα δεν έκανες τηλεόραση, χωρίς ιδέες δεν ξεκίναγε κάτι, χωρίς τύχη δεν βρισκόσουν ποτέ εκεί. Και άμα δεν είχες και γονίδιο, δηλαδή την κλίση λίγο να καταλαβαίνεις τι γίνεται, πάλι δεν είχες. Και βέβαια η ματαιοδοξία. Διότι χωρίς ματαιοδοξία, αυτό το περίφημο, ξέρεις ποιος είμαι εγώ,
Εντάξει, θα μου πει το Πανελλήνιο παίζει αυτό και σε άλλους τομείς. Ναι, αλλά στην τηλεόραση δεν ξέρεις ποια είμαι εγώ. Ξέρεις ποια είμαι εγώ. Εντάξει, ποια είσαι. Τίποτα δεν είσαι. Δηλαδή, βρέθηκες εκεί και λες τις ειδήσεις. Ποια είσαι. Και τους κάναμε αυτούς τους ανθρώπους και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι, ήρωες. Τους κάναμε γιγαντοτεράστιους, έτσι, στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Τα κάνανε σκατά και τώρα τους έχουμε για τους ντομάτες. Εντάξει, έχουν τη χρήση τους. Αλλά χωρίς ματαιοδοξία δεν μπορούσες να είσαι σε αυτό το χώρο. Και η ματαιοδοξία, ας πούμε ότι είναι το αρνητικό πρόσημο της φιλοδοξίας. Εντάξει, κάπως έτσι. Ωραία. Άρα δεν είμαστε έρμενα, απλώς μπορούμε να πάρουμε, να τα εκμεταλλευτούμε αυτά τα ξωτικά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, να σε δυσκολέψω λίγο. Αν έπρεπε να επιλέξεις δύο από αυτά μόνο για να γίνεις επιτυχημένη και δύο για να γίνεις ευτυχισμένη, ποια δύο θα ήταν αυτά στη μία περίπτωση και ποια δύο στην άλλη? Ωραία. Στο επιτυχημένη θες σίγουρα τη ματαιοδοξία και το χρήμα. Στο ευτυχισμένη θες σίγουρα την τύχη. Ναι, εκεί μπαίνουμε σε ψυχοθεραπευτικά αυτά, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι τι κληρονομείς από την οικογένεια για να το συνεχίσεις και τα λοιπά. Ναι, ναι, σωστό. Αλλά νομίζω θες και λίγη τύχη. Θες, ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Και αν κάποιος τα έχει και τα πέντε αυτά, μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί ο Αγαπάκης τα είχε τελικά μάλλον και τα πέντε αυτά, αλλά δεν είδα εγώ να είναι και πολύ ευτυχισμένος τελικά. Δεν τα εκτίμησε ότι τα είχε και τα πέντε. Γιατί ο Αγαπάκης είναι ένας συγγραφέας ο οποίος έχει την εξής διαφορά από τους συνηθισμένους συγγραφείς. Είναι πάμπλουτος. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια πλουσίων που δεν τον ένοιαζε, το οποίο είναι τέλος φαντασία, έτσι. Δεν ξέρω κανέναν τέτοιο συγγραφέα, τουλάχιστον σύγχρονο στην Ελλάδα, εντάξει, στο εξωτερικό έχουν υπάρξει, ο οποίος δεν είχε βιοποριστικό πρόβλημα, δεν χρειαζόταν να κάνει δεύτερη δουλειά παρά μόνο να γράφει. Και ήταν μέσα στην δυστυχία, έτσι. Είχε γκόμενα, είχε γυναίκα, είχε παιδιά, είχε γονείς, είχε τα πάντα που τον βοηθούσαν, είχε επιτυχία, μόνο Νόμπελ δεν είχε πάρει. Και παρόλα αυτά ήταν ένας δυστυχής άνθρωπος. Αλλά αυτό είναι ίσως η μοίρα της ανθρώπινης φύσης. Ναι, ναι, πιθανόν. Εγώ κατάλαβα ότι μέσα από τη συγγραφή προσπαθούσε λίγο να καλύψει και το υπαρξιακό του κοινό. Εγώ αυτό είδατε. Έτσι ξεκινάνε όλοι να γράφουν βιβλία. Και εμείς κάπως έτσι δεν ξεκινήσαμε. Μάλλον. Ναι, αυτό τώρα πρέπει να το σκεφτώ. Ναι, μάλλον. Να το σκεφτείς ψυχοθεραπευτικά. Ψυχοθεραπευτικά, εννοείται. αυτό ήταν που ήθελα να ρωτήσω. Αυτά βασικά. Ένα πράγμα που με εντυπωσίασε, που νομίζω αξίζει κάποιος να διαβάσει και για αυτό το λόγο το βιβλίο της Μάρος, είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους στα προβεβλημένους, με αναγνωρισιμότητα, πλούσιους που έχουν και τη φήμη και τη δόξα και το χρήμα, και ίσως κάποιες φορές ζηλεύουμε και λέμε πω θα ήθελα και εγώ να είμαι σε αυτή τη θέση, θα ήθελα και εγώ να είμαι αυτός, κοίταξε αυτός έχει όλες τις ευκολίες που υπάρχουν στον κόσμο. Και η Μάρο εδώ αποκαλύπτει, τραβάει την κουρτινά και λέει ότι παιδιά δεν βλέπετε την επιφάνεια, από πίσω υπάρχει πολύ σκοτάδι, ακόμα και αν έχεις 5 αυτοκίνητα, 10 οικιακές βοηθούς, αν έχεις πάρα πολλές γκόμενες, αν έχεις άπειρα χρήματα, από πίσω υπάρχει πολύ σκοτάδι, υπάρχει πολύ υπαρξιακό κενό και μάλλον δεν θα έπρεπε τόσο πολύ όποιοι τους ζηλεύουμε ή τους θαυμάζουμε, να βάλω και αυτό το πρόσημο μέσα, να τους θαυμάζουμε, γιατί δεν βλέπουμε το πίσω κείμενο. Και αυτό συμβαίνει και στο δικό σου. Ναι, βέβαια. Έτσι, γιατί και σένα είναι πετυχημένοι, πλούσιοι κτλ. Ο Τσέχοφ, νομίζω, είχε πει ότι τώρα μπορεί να κάνω και λάθος και να μην το έχει πει έτσι ακριβώς, αλλά η κεντρική ιδέα είναι αυτή. Ότι καταλήγουν να ψάχνονται με έτσι υπαρξιακά ζητήματα οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης και άνω. Διότι είναι αυτοί που πραγματικά έχουν λύσει το θέμα του καθημερινού ψωμιού στο τραπέζι. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι που μου το είπε κάποιος για ένα προηγούμενο βιβλίο που αφορούσε τις σχέσεις ανδρών-γυναικών, ότι πάλι, ρε Μάρο, δεν έχεις όμως τους πολύ φτωχούς ανθρώπους. Είσαι στη μεσαία τάξη. Εντάξει, εκπροσωπώ τη μεσαία τάξη, έτσι, είμαι εγώ. Okay. Αλλά ο καθημερινός άνθρωπος που πραγματικά πορεύεται για να βγάλει τα 300 ευρώ να ταΐσει τα παιδιά του, δεν νομίζω ότι έχει. Έχει πολλά σκοτάδια επίσης στην ψυχή του, αλλά δεν έχει πολλά περιθώρια να προβληματιστεί γι' αυτά. Και δεν είναι τυχαίο ότι και στους ψυχαναλυτές και στους ψυχιάτρους και σε όλα αυτά, ποιοι καταλήγουν τελικά
καταλήγουν οι άνθρωποι που έχουν την οικονομική άνεση να ψαχτούν για αυτά τα ζητήματα. Έτσι. Οι άλλοι, εντάξει, θα πω κάτι που είναι λίγο τραγικό, θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Γυναικοκτονίες, ηλικιωμένοι που παίρνουν τα πολυβόλα και σκοτώνουν δεξιά-αριστερά, δεν θα ψαχτούν. Έτσι. Αυτή δυστυχώς είναι και η μοίρα ίσως και η απόδειξη ότι τελικά υπάρχουν κοινωνικές τάξεις. Ναι, σωστό, σωστό, συμφωνώ. Δεν ξέρω αν έχω κάτι ακόμα να ρωτήσω. Για τα ξωτικά νομίζω με κάλυψες πολύ. Ναι, εδώ μια ωραία άποψη. Αν ο άνθρωπος είναι απλώς ένα όχημα επιβίωσης των γονιδίων, γιατί κάπου αναφέρεται, από ό,τι κατάλαβα διάβασες και το βιβλίο «Το εγωιστικό γονίδιο», το οποίο το έχω και εγώ στην πληθύνη, το έχω διαβάσει. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο, νομίζω ναι. Πρέπει να το διαβάσουμε όλοι, «Το εγωιστικό γονίδιο». Ναι. Από εκεί είναι. Από εκεί, αυτό. Ναι. Αυτό τώρα θέλω να ρωτήσω, αν το πρεσβεύεις, το γράφεις μέσα, το πρεσβεύεις. Δεν ξέρω. Επηρεάστηκες από το εγωιστικό γονίδιο. Επηρεάστηκα από το εγωιστικό γονίδιο, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος είναι μια μηχανή επιβίωσης. Αυτό είναι βέβαια Δαρβίνος, έτσι. Εκεί είναι σαν να σβήνουμε το ψυχικό του κομμάτι, έτσι. Ναι. Αλλά δαρβινικά εντελώς πού εδρεύει αυτή η ψυχή. Δηλαδή το γονίδιο είναι στη μηχανή επιβίωσης που είναι το σώμα μας. Μας λένε οι ψυχαναλυτές ότι υπάρχει και άλλη μία, ο Φρόιντ ας πούμε, ότι υπάρχει μια εσωτερική δύναμη, αυτό το ασυνείδητο που δημιουργεί τις ενορμήσεις, οι οποίες ενορμήσεις μας δημιουργούν, τα συναισθήματα, όλα αυτά, έτσι, που καθορίζουν και τις σωματικές μας λειτουργίες και τελικά το πώς τα γονίδια θα επιδράσουν, ποια θα εκφραστούν, όπως λέει το εγωιστικό γονίδιο και ποια όχι. Είναι μεγάλη συζήτηση, εντάξει, δεν λύνεται ούτε στις 200 σελίδες αυτού του βιβλίου, ούτε σε μια συζήτηση που θα κάνουμε εδώ, αλλά είναι ένας προβληματισμός. Είναι προβληματισμός, άρα βιολογικά λες έχει βάση, αλλά από εκεί και πάνω... Αλλά είναι μόνο αυτό. Είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι φυσικό. Τώρα το θέτω εγώ, αλλά εντάξει, είναι βαθύ όντως. Και μπαίνουμε και σε θρησκευτικά μετά στα αυτά, αν υπάρχει δυνάμεις έξω από εμάς και τα λοιπά, ναι. Μάλιστα. Αυτά εν ολίγης από μένα και τη Μάρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε και τους δύο. Θα ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση, καταρχάς στην κυρία Λεωνάρδο πρώτα. Θα πάω πίσω πάλι στα ξωτικά και ήθελα να ρωτήσω πότε αυτά χάνονται, χωρίς να κάνουμε spoiler του βιβλίου. Πότε χάνονται τα ξωτικά από τη ζωή των χαρακτήρων. Χάνονται. Χάνονται. Υποτίθεται τα ξωτικά είναι ιδέες. Παίρνουν ανθρώπινη μορφή για να εξυπηρετήσουν τη ροή του βιβλίου. Ο κύριος Ασημάκης πεθαίνει στο βιβλίο, δεν ξέρουμε τι γίνεται μετά, έτσι. Ή τι απέγινε η Λούση. Ή τι απέγινε η Λούση, που χάθηκε. Χάθηκε, ναι. Ποιον άλλον πήγε να ξελογιάσει, έτσι. Εγώ νομίζω ότι πήγαν αλλού μετά. Εκπλήρωσαν το ρόλο τους στον κόσμο της τηλεόρασης και μετά χάθηκαν και πήγαν να κατακτήσουν άλλους. Εγώ ένιωσα όπως είναι η θεία του Ολύμπου, που έκαναν ότι να κάνουν στην Ιλιάδα και μετά πήγαν στην. Υπάρχει το κεφάλαιο, το Συμβούλιο του Ξωτικών, που μιλάνε για τους ανθρώπους. Αυτό είναι μια μεταφορά ξεκάθαρη των ιδεών. Υπάρχουν ιδέες σήμερα, πιστεύουμε σε αυτές. Ή είμαστε μόνο τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πόσο... Αυτό είναι μια... Εντάξει, αυτό είναι πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Είναι ένα τροφή για σκέψη. Έτσι. Άρα έχει τροφή για σκέψη. Υπάρχει, ναι. Για τον κύριο Τσαχνιδού να ρωτήσω με ποιες πτυχές του βιβλίου των ηρώων θα ταυτιστεί ο αναγνώστης. Ποιες πτυχές της κυρίας Στάι, ποιες πτυχές του... Εντάξει, υπάρχουν μέσα... Του Ισλούς Λας. Ναι, αυτό τώρα. Με ποιες πτυχές. Με πάρα πολλά κομμάτια. Καταρχάς με το κομμάτι της ζήλιας, της συζυγικής. Νομίζω ότι δεν υπάρχει... Κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Μπορεί να κάνω και λίγο projecting, να μιλάω και λίγο τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει υγιή σύζυγος που να μην ζηλεύει τη σύζυγό του, έστω και λίγο τέλος πάντων. Νομίζω ότι στη ζήλια πρέπει να υπάρχει λίγο η μέση οδός. Δηλαδή η καθόλου ζήλια οδηγεί στην αδιαφορία, η υπερβολική οδηγεί στη χειραγώγηση. Νομίζω ότι η ζήλια είναι ένα υγιές αλάτι να υπάρχει στη συζυγική σαλάτα, έτσι να χρησιμοποιήσω μια μεταφορά. Το κομμάτι της επιβίωσης. Δηλαδή η Νεφέλη Στάι, συμφωνώ με αυτά που είπε η Μάρο, είναι μια γυναίκα η οποία είναι τρομακτική, αλλά στην πραγματικότητα δεν πείραξε κανέναν. Όλα αυτά που κάνει, τα κάνει για να μπορέσει να επιβιώσει κοινωνικά, ηθικά, πνευματικά, ψυχικά και να επιβιώσει μέσα σε όλο αυτό το κουβάρι που μπλέχτηκε χωρίς να είναι άμερη ευθυνών εντελώς,
αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι τις αναλογούσαν και όλα αυτά που έπαθε. Άρα σίγουρα το κομμάτι της επιβίωσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι θα ταυτιστούμε. Καταρχάς όλοι μπλεκόμαστε νομίζω σε κουβάρια μέσα στη ζωή μας πολλές φορές, με συγγενείς, φίλους, εραστές, συμμαθητές, συναδέρφους, που μερικές φορές όσο προσπαθούμε να το λύσουμε τόσο πιο πολύ δένεται αυτό και τόσο πιο πολύ δύσκολο γίνεται και κάποια στιγμή δεν ξέρω αν μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί παύση και να πούμε τι έγινε, εγώ προσπάθησα να το λύσω και αυτό έγινε χειρότερο. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και στην ιστορία, εκεί που προσπαθούν να λύσουν πράγματα βλέπουμε ότι έχουν μέσα οι χαρακτήρες τόσα σκοτάδια φυλαγμένα στην ψυχή τους που ξαφνικά αρχίζουν και αναδύονται. Αυτά ούτως ή άλλως τα έβγαιναν, απλώς υπάρχει το trigger, υπάρχει κάποια γεγονότα που να μην πούμε λεπτομέρειες, τα οποία τα πυροδοτούν ουσιαστικά. Οπότε νομίζω το κομμάτι ας πούμε του οπορτουνισμού που έχουν οι δημοσιογράφοι δεν είναι μόνο δημοσιογραφικό χαρακτηριστικό. Όλοι έχουμε αυτό το κομμάτι, ειδικά όσοι εργάζονται στο ελεύθερο επάγγελμα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχω δει, ας πούμε, και στον πανεπιστημιακό χώρο. Εκεί σφάζονται με το γάντι οι άνθρωποι, όπως έχω ακούσει από αφηγήσεις. Οπότε το κομμάτι του οπορτουνισμού, το κομμάτι της επιβίωσης, είναι πράγματα που είναι πολύ καθημερινά. Απλώς εντάσσονται μέσα σε μια αστυνομική ιστορία, η οποία δίνει και το suspense, όλο αυτό, την αγωνία του ποιος το έκανε, γιατί το έκανε κτλ. Και ένα κομμάτι που εγώ νιώθω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή εγώ το βρήκα ενδιαφέρον όταν το ξαναδιάβασα το βιβλίο στο τέλος, είναι ότι οι χαρακτήρες μου βγήκαν ηθικά στην γκρίζα περιοχή. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι κάποιος είναι απόλυτα μαύρος ή απόλυτα λευκός, απόλυτα κακός ή απόλυτα καλός, γιατί έχω την αίσθηση ότι κανένας μας δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Αναλόγως πώς πλαισιωνόμαστε, βγάζουμε καλά στοιχεία ή πιο αιχμηρά στοιχεία. Τώρα, αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε και θέλουμε να πιστεύουμε για τον εαυτό μας ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί, καλύτεροι από τον απέναντι, εντάξει, μπορούμε να ζούμε και μέσα στην ψευδαίσθησή μας, αλλά θεωρώ πως. Όχι, εντάξει, μπορούμε να ζούμε στην ψευδαίσθησή μας, αλλά να ξέρουμε ότι είναι ψευδαίσθηση. Νομίζω ότι τώρα μιλάει ο ψυχοθεραπευτής εδώ. Γιατί είναι ψυχοθεραπευτής. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε το βιβλίο. Γιατί είναι αυτό που νομίζω για να θεραπεύσουμε τους ασθενείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να βρουν την κρίζα ζώνη. Εντάξει, δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, πρέπει εκεί κάπου. Αυτό. Και συγγνώμη που διακόψα, αλλά νομίζω δεν αναφέραμε καθόλου ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα μάθημα από η ψυχίατρος εδώ για τον υπνοτισμό. Εγώ αυτό επίσης με συγκλώνησε. Που είναι μια θεραπευτική μέθοδος που κάποιοι τη χρησιμοποιούν, κάποιοι όχι κτλ. Αλλά είναι εντυπωσιακό γιατί δίνεις πάρα πολλά στοιχεία μέσα του πώς γίνεται και νομίζω είναι masterpiece, δηλαδή πραγματικά. Ισχύει αυτό που λες, γιατί η Νεφέλη Στάι έχει γνώσεις υπνοθεραπευτικές και χρησιμοποιεί την υπνοθεραπεία. Εδώ εγώ δίνω μέσα στη ροή και στην πλοκή βέβαια, έτσι. Πληροφορίες ενταγμένες μέσα και πράγματα που βοηθούν την πλοκή. Η Νεφέλη Στάι χρησιμοποιεί την ύπνωση όταν τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και βρίσκεται σε ένα απίστευτο τέλμα που ξέρει ότι ή θα χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο για να επιβιώσει ή τέλος πάντων δεν θα καταφέρει. Να ρωτήσω κάτι, γιατί είναι επίσημη σόκαρε. Είναι μια σκηνή καθοριστική στην εξέλιξη, δεν θα την πω, αλλά τέλος πάντων είναι ένας αστυνόμος, είναι ο ένοχος, είναι η ψυχίατρος και τέλος πάντων κάνουμε μια ανάκριση εκεί και χρησιμοποιεί την υπνοτιστική μέθοδό της για να αφοπλίσει τον αστυνομικό, του παίρνει το όπλο έτσι και γίνεται αυτό στα αλήθεια. Δηλαδή σοκαρίστηκα. Σκεφτόμουν, λέω, φαντάσου τώρα να είσαι σε ένα χώρο, να είναι ένας τρελός υπνοτιστής απέναντί σου να μην το ξέρεις. Έτσι, και να σε υπνοτίσει και να γίνει. Ναι. Θα πω κάτι. Καταρχάς να πω κάτι για την ύπνωση, γιατί πολύ σύντομα, γιατί δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά όλοι μας μπαίνουμε και βγαίνουμε σε ύπνωση καθημερινά. Δηλαδή, εγώ όταν τώρα παρακολουθώ τη Μάρο και ο λόγος της έχει έναν ιρμό και μια ροή που με συνεπέρνει, είμαι σε ένα κανάλι υπνοτικό, δηλαδή με υπνοτίζει και συγκεντρώνομαι τόσο πολύ σε αυτή που προσλαμβάνω πληροφορίες. Άρα η ύπνωση δεν είναι κάτι τόσο ασυνήθιστο που γίνεται σε ένα διβάνι απλώς. Είναι στην καθημερινή επικοινωνία. Ας πούμε, η Αλεξάνδρα, όταν θα πάρει μια συνέντευξη με κάποιον, μπορεί ο συνδεξιαζόμενός της να την υπνοτίσει με την έννοια να την συνεπάρει τόσο πολύ, να συγκεντρωθεί τόσο πολύ, χωρίς να το αντιληφθούμε. Τώρα, να περάσω σε αυτό που με ρώτησες. Όχι, ξεκάθαρα όχι.
όχι. Γιατί καταρχήν χρειάζεται και η συνένεση του υπνοτιζόμενου. Καταρχάς πρέπει ο υπνοτιζόμενος να δώσει τη συνένεση, αλλά πρέπει να έχει και suggestibility. Δηλαδή πρέπει ο υπνοτιζόμενος να έχει την ικανότητα να υπνοτίζεται πολύ εύκολα. Δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτό. Έχουμε όλοι η υπναγωγική ικανότητα, δηλαδή μπορούμε να μπαίνουμε σε ύπνωση και να βγαίνουμε από ύπνωση. Άλλος πιο εύκολα, άλλος πιο δύσκολα, αλλά δεν έχουμε όλοι πολύ μεγάλη ικανότητα να μπαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι βέβαια που μπορούν να υπνοτιστούν μέσα σε 2-3 λεπτά. Υποτίθεται πως εδώ ο παπάς, ο γλουπ, που προκειμένου αναφέρεσαι, που είναι ο αστυνόμος, είχε την υπναγωγική ικανότητα βέβαια και η Νεφέλης τα παρουσιάζεται ως μία μάστερ, ότι μπορεί μέσα σε 3 λεπτά να κινήσει και έναν ελέγχοντα. Ήταν φοβερό, του παίρνει το όπλο μετά, του... Ναι. Τι άλλο του πήρε. Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο, όχι. Ευτυχώς δεν είναι τόσο εύκολο. Ή δυστυχώς, ανάλογα πώς το βλέπει κανένα. Εντάξει, γι' αυτό είναι μυθιστόρημα, έτσι, αλλά επειδή η τέχνη υποτίθεται ότι είναι η μεγαλύτερη αλήθεια του ψέματος της ζωής ή κάπως έτσι, θες πούμε, όπως το λένε οι καλλιτέχνες, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, γι' αυτό με προβληματίστηκα και λέω, έχει γούστο να λέει αλήθεια τώρα ο υπνοτιστής εδώ. Μερικές φορές με ρωτάνε, υπάρχει περίπτωση να με υπνοτίσεις και να με βάλεις να ληστέψω μια τράπεζα. Μου το ρωτάνε σοβαρά αυτό. Ο ευσεβής πόθους. Και λέω, κοίταξε, αν μπορούσα να το κάνω αυτό, προφανώς τώρα θα ήμουν κάπου στις Μαλδίβες και δεν θα ήμουν εδώ μαζί σου. Απαντάω έτσι, ευθέως, χωρίς περιστροφές. Δεν γίνεται λοιπόν, όχι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτά. Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Ας δώσουμε το λόγο τώρα στο κοινό. Ποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, να σηκώσει το χέρι για να του δώσω το μικρόφωνο. Κάποιος. Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι και τους δύο, επειδή διαβάσα το ένα στο βιβλίο του άλλου. Θα ήθελα αρχικά, κυρία Λεωνάρδο, να μου πείτε αν ένας από τους δικούς σας ήρωες, επειδή είπατε ότι μπορεί να έχουν και κάποια κοινά στοιχεία, φαινομενικά όχι, αλλά ενδότερα ναι, θα μπορούσατε να τον δείτε μέσα στο βιβλίο του Δημήτρη. Αν. Και εσύ, Δημήτρη, αν μπορούσες να δεις μέσα στις κυρίες Λεωνάρδο το βιβλίο. Κοιτάξτε, μπορώ να φανταστώ τον κύριο Μίος, διευθυντή του καναλιού, που είναι, δεν θυμάμαι το όνομα του δημοσιογράφου. Που μάλλον Αγνωστόπουλο. Μάλλον Αγνωστόπουλο. Να είναι στην αίθουσα, στο control room που λέμε εκεί, και να λέει, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Τρέχα, έτσι. Άνετα θα μπορούσε. Εντάξει, ο συγγραφέας ίσως. Ναι, θα μπορούσε να πάει για ψυχοθεραπεία στην κυρία Στάι. Την οποία μάλλον θα ερωτευόταν. Ναι, εννοείται, πιστεύω. Γιατί αυτό τη ερωτεύεται όλες, ναι. Κάπως έτσι. Η κυρία Στάι μπορεί να γοητευόταν από τα βιβλία του, δεν ξέρω. Μπορεί, ναι. Ναι, άνετα, θα μπορούσαν. Τα πει, βέβαια, ναι. Να, πρέπει να απαντήσω κι εγώ ναι. Σε αυτό. Και ίσως, αν μπορείς και εσύ να πεις έτσι, αν κάποιος ήρωας συγκεκριμένα. Αυτό, αν κάποιος ήρωας συγκεκριμένα. Καταρχάς, εμένα το κομμάτι του τηλεοπτικό, που εμπλέκεται μέσα δηλαδή οι δημοσιογράφοι, γιατί έχουμε και αρκετούς σκηνοθέτες μέσα, έχουμε και αρκετούς ηθοποιούς, νομίζω ότι θα μπορούσαν πάρα πολύ άνετα να μπουν εδώ, θα μπορούσαν να είναι κάποιοι χαρακτήρες πολύ άνετα, γιατί το κομμάτι της Μάρος είναι τηλεοπτικό αμυγός. Πιάνει περισσότερο το τηλεοπτικό δηλαδή. Αλλά σίγουρα, ας πούμε, εγώ όταν το διάβαζα, έβλεπα, να το πω αυτό λίγο στην παρένθεση, παρόλο που δεν απαντώ ακριβώς αυτό, απλώς τώρα επειδή μου ήρθε στο μυαλό. Όταν διάβαζα κάποιες από τις περσόνες της ιστορίας, τους χαρακτήρες, μου έρχονταν συγκεκριμένοι άνθρωποι στο νου. Δηλαδή αυτή η κυρία, δεν θα πω ότι μου ήρθε στο νου προφανώς, αλλά είναι μια κυρία η οποία τέλος πάντων έχει μια μόρφωση, δεν είναι και πάρα πολύ όμορφη, αλλά τέλος πάντων βλέπουν οι άνθρωποι της τηλεόρασης ότι έχει ένα κομμάτι ματαιοδοξίας μέσα της και την παίρνουν και της λένε «έλα να χορέψεις σε αυτό το...» που δεν αναφέρεται, ας πούμε, ότι είναι το dancing, αλλά κάτι σαν το dancing. Έλα να χορέψεις, και αυτή στην αρχή είναι πολύ διστακτική, αλλά μετά φυσικά η ματαιοδοξία την κατακλείζει αυτή τη γυναίκα και αρχίζουν και την χρησιμοποιούν. Είτε το καταλαβαίνει είτε όχι, μάλλον δεν το καταλαβαίνει, το κατάλαβε προς το τέλος. Φαντάζομαι ότι είναι ένα κοινό στοιχείο, ας πούμε, ότι η ματαιοδοξία που υπάρχει και εδώ και εδώ θα μπορούσε να είναι ένας κοινός παρονομαστής για να συνδέσει τους χαρακτήρες του βιβλίου. Αυτό. Μπορώ να κάνω άλλη μία ερώτηση, συγγνώμη. Και στους δύο πάλι. Αν θεωρείτε ότι δικαιώσατε ή αδικήσατε τους κεντρικούς σας ήρωες μέσα στα βιβλία. Εγώ, θα σου το λέω ξεκάθαρα, ήμουν πάρα πολύ καλή μαζί τους. Δηλαδή, έχω δώσει την καλή εκδοχή τους. Είναι πολύ χειρότερη από αυτό που θα διαβάσετε. Δηλαδή, ο κύριος Μη, παρότι είναι ένας αδίστακτος άνθρωπος, γιατί
όντως έχει διαβεί όλη την βαθμίδα της ανέλυξης του μέχρι να γίνει καναλάρχης, δεν νομίζω ότι τον αντιπαθεί στο τέλος. Δηλαδή τον δικαιολογείς κάπως. Μια συμπόνια. Έχεις μια συμπόνια, είναι και ορφανός, ξέρεις, τους ορφανούς τους συμπονούμε. Ναι. Ναι. Τώρα το σκέφτομαι ότι γιατί τον έβαλε ορφανό. Μήπως για να... ναι. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, ποιος ξέρει. Όχι, εγώ πιστεύω ότι τους έχω του φερθεί πάρα πολύ. Εγώ το αντίθετο. Εγώ τους ταλαιπώρησα ασύλληπτα. Δηλαδή πιστεύω ότι. Ναι. Τους ταλαιπώρησα, τους κούρασα, τους ανέβασα, τους κατέβασα σε υπόγεια, τους ανέβασα, τους υπνώτησα, τους τραυμάτισα. Υπήρχε ένας σαδισμός από πλευράς μου. Όχι, δεν τους φέρθηκα καλά. Αν τους δικαίωσα ηθικά όμως, έτσι. Νομίζω όμως ότι τους δικαίωσα. Δηλαδή ο καθένας νιώθω ότι πήρε αυτό που του αντιστοιχούσε, για αυτό που ήταν στην προκειμένη φάση. Αυτοί που δεν δικαιώθηκαν, δεν δικαιώθηκαν επίτηδες, γιατί υπάρχει και δεύτερο μέρος του βιβλίου. Οπότε επίτηδες. Αυτό ήθελα να πω. Κάτι το βιβλίο τελειώνει, γιατί περιμένουμε το επόμενο. Περιμένουμε το επόμενο, okay. Ναι. Όπου το επόμενο θα, επειδή στο τέλος, τώρα αυτό να το πω δεν πειράζει. Η Νεφέλη γεννάει το παιδί που κυοφορεί, έτσι, καταφέρει να το γεννήσει μετά από όλα αυτά που περνάει. Μετά το δεύτερο μέρος αφορά ένα κομμάτι που σχετίζεται με την κόρη της αρκετά κτλ. Οπότε, ναι, έχουν μείνει ανοιχτά πράγματα, γιατί υπάρχει ένα δεύτερο μέρος το οποίο θα. Όσοι δεν δικαιώθηκαν εδώ θα δικαιωθούν εκεί, πιστεύω. Θα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξιδα και τα δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Να είσαι καλά. Κάποιος άλλος? Ερώτηση. Νομίζω είμαστε. Καλημέρα. Κυνηγάει η ώρα γιατί θα έρθουν και άλλοι. Από ώρα είμαστε εντάξει. Είμαστε καλά, όχι. Είμαστε καλά. Κάποιος που το έχει διαβάσει και θα ήθελε να μας πει τι του άρεσε ή τι δεν του άρεσε ή κάποιο από τα δύο. Μπορεί να υπάρχει κάποιος. Καλά, σίγουρα υπάρχει κάποιος, γιατί εγώ ξέρω κάποιος από εδώ, αλλά σίγουρα ντρέπονται κιόλας. Αλλά μπορεί να μας πει κάποιος, δεν ξέρω. Να επιλέξω εγώ να στην τύχη. με κίνδυνο μετά να με βρήσει, ας πούμε. Πιο δύσκολο. Να το κάνω, να το τολμήσω. Είναι ρίσκο. Άρη, θες να μας πεις? Όχι. Μπορείς, αφού το έχεις διαβάσει, μπορείς να μας πεις. Όχι, όχι λες. Δεν είμαι σε μου τώρα για να... Εντάξει, ωραία. Μπορείς παρεξήγηση. Να πω, υπάρχουν και άνθρωποι, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι δικοί μου, ας πούμε, που το έχουν διαβάσει πριν, πολύ πριν εκδοθεί, οπότε εντάξει, αλλά ξέρω ότι δεν θέλω να μιλήσουν, γιατί είναι το θέμα, ξέρεις, του μικροφόνου αυτό. Α, να μας πει όμως η Αλεξάνδρα, μια σχέση με λίγο. Και χωρίς μικρόφωνο, δηλαδή. Να μας πει η Αλεξάνδρα, μια σχέση με λίγο. Λοιπόν, τι σου άρεσε ή δεν σου άρεσε. Καταρχάς για το βιβλίο, το «Η ψυχολόγος με την έκτηνη αίσθηση», όπως είπα και τα λέγαμε και στην αρχή πριν ξεκινήσει η παρουσίαση, μου άρεσε που ήταν τόσο πυκνογραμμένο. Που ήταν δηλαδή αίρεη ιστορία, ονόματα, χαρακτήρες έμπαιναν, έφευγαν. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το στοιχείο. Ήταν δηλαδή, κρατούσε αμοιότητα ενδιαφέρον. Ήταν μια ιστορία που έτσι γρήγορη, ενδιαφέρουσα και νομίζω ήταν και σημαντικό αυτό και την εξέλιξη της ιστορίας. Ναι. Ήταν δηλαδή κάτι που έπρεπε να γίνει. Ναι. Η πυκνή γραφή ήταν στόχος να υπάρχει, γιατί έχει, όποιος το διαβάσει θα δει ότι έχει και μια τηλεοπτική ροή, κινηματογραφική ροή. Δηλαδή οι εικόνες και οι σκηνές συνολάζονται πάρα πολύ γρήγορα, όπως γίνεται σε μια ταινία ενδεχομένως. Οπότε όντως αυτό που διαπίστωσε η Αλεξάνδρα ότι υπάρχει, όντως ήταν και στόχος και μάλλον επιτέχθη, αφού και η Αλεξάνδρα το αναγνώρισε, όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Και φυσικά απογοητεύτηκα κι εγώ από το χαρακτήρα της Νεφέλης Στά. Δεν σε σόκαρε εσένα. Εντάξει, με σόκαρε, δεν θα πω. Όχι, δεν θα πω. Με εγωίτευσε, μπορεί να με σόκαρε κιόλας. Μπορεί να σε σόκαρε ευχάριστα. Ναι, υπάρχει βέβαια. Ναι, το okay. Περιμένουμε τη συνέχεια, το σύντομο. Ναι, okay, του βιβλίου. Για τον κύριο Μη θα πω ότι, εντάξει, τώρα αυτό είναι επειδή κιόλας είμαι και εγώ στον χώρο της δημοσιογραφίας. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι το θέμα, το κεντρικό θέμα του βιβλίου ήταν η τηλεόραση, ήταν οι δημοσιογράφοι, ήταν οι ειδήσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα στοιχείο στο βιβλίο που δεν το αναφέρουμε πολύ συχνά. Για πρώτη φορά, και ίσως είναι το μοναδικό αληθινό στοιχείο του βιβλίου, αναφέρεται η αληθινή ιστορία του εφευρέτη της τηλεόρασης, mm-hmm. ο οποίος ήταν ένας Αμερικανός, τον οποίο δεν ξέρει ούτε η μάνα του. Γιατί? Γιατί πάντα λέμε ο εφευρέτης του τηλεφώνου, ο εφευρέτης του ηλεκτρισμού. Η τηλεόραση είναι μέσα στα σπίτια μας όλη μέρα, κάθε μέρα. Δεν αναρωτήθηκε ποτέ, ούτε εγώ που δούλευα 30 χρόνια εκεί μέσα, μέχρι που έφτασα να γράψω το βιβλίο, ποιος είναι ο εφευρέτης της τηλεόρασης.
Και αυτό που είναι πραγματικά ιστορικό κομμάτι και το έχω μέσα στο βιβλίο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για τους ανθρώπους και μορφωτικό κομμάτι και της τηλεόρασης και έξω από την τηλεόραση. Θα πω ένα μόνο χαρακτηριστικό, ότι αυτό ήταν ένα αγροτόπεδο. Πώς το οραματίστηκε είναι μέσα στο βιβλίο. Αλλά το 1960, όταν τον βγάλαν στην τηλεόραση σε ένα σόου για εφευρέτες, ήταν η μοναδική του τηλεοπτική εμφάνιση, είπε ότι μετάνιωσε και ότι δεν θα άφηνε ποτέ τα παιδιά του να δουν τηλεόραση. Αυτό είναι το πιο αυθεντικό κομμάτι του βιβλίου και νομίζω ότι έχει μια αξία, γιατί πραγματικά δουλεύουμε μέσα στην τηλεόραση και ο Δής ασχολήθηκε ποτέ. Ποιος την έφτιαξε? Άρα μάλλον εκεί τον αγκάλιασε η Έμπη. Ναι, τον αγκάλιασε η Έμπη. Έτσι, να σωστό, το έμπνευση. Η έμπνευση, το εξωτικό. Και πίσω όλα αυτά που διάβασα για τον κόσμο της τηλεόρασης, τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες, και κούνησα το κεφάλι μου, και παρόλο που δεν έχω ασχοληθεί. αλλά καταλαβαίνω και έχω ακούσει και έχω δει ότι είναι αλήθεια. Αυτά σε τρόμαξαν, δεν θα σκεφτώσουν να αλλάξει δουλειά μετά από αυτό? Αυτά δεν με τρόμαξαν γιατί τα γνώριζα. Οπότε ναι. Ήταν για μένα κάτι το οποίο δεν ήταν άγνωστο. Αλλά και οι δύο ιστορίες μου αρέσει γιατί εμβαθύνουν στη ψυχή των ηρώων, δηλαδή το ψυχικό τους κόσμο μέσα από γεγονότα που έρχονται στη ζωή τους. Και καταγράφουν έτσι πάρα πολύ λεπτομερώς τι συμβαίνει στο μέσα τους, τι σκέφτονται, πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και νομίζω ότι αυτό θα, όσοι δεν το έχετε διαβάσει, τα δύο βιβλία δεν τα έχετε διαβάσει. Μπορείτε να τα διαβάσετε και σε συνδυασμό, δηλαδή πώς είναι Φέλης Τάι, ψυχαναλύει τον κύριο Μη. Είναι ένα, και το αντίστροφο. Είναι ένα πλάνο και αυτό, ναι. Είμαι περίεργη αν θα τον υπνώτησε. θα τον υπνώτησε σίγουρα. Ναι, βέβαια. Α, δεν αντιστέκεται κανείς. Όχι, δεν αντιστέκεται. Λοιπόν, αυτά δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, έτσι? Όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ και τους συγγραφείς και τις εκδόσεις Αρμός. Καλό σας βράδυ. Αν θέλετε να υπογράψουμε κάποιο βιβλίο. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τη Μαρ, να ευχαριστήσω τις εκδόσεις μου. Και όλους εσάς που ήρθατε εδώ, όσους το διαβάσετε, όσους το αντέξετε να διαβάσετε και τα δύο βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή που ήρθατε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.